Το μεγαλύτερο ίσως έργο για τη Βιωτία αλλά και τη Στερεά ακούει στο όνομα Παράκαμψη Αράχοβας, για το οποίο δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα θέλουν το αρμόδιο Υπουργείο να το επανατοποθετήσει στις υποδομές προτεραιότητας. Ο Δήμαρχος Ιστώμου Αράχοβας Αντίκειρας Γιάννης Σταθάς αποδίδει στην κάμερα του Στάρ την πραγματική διάσταση της πορείας του έργου έναντι των δημοσιεύματων. Τα ακούγονται πάρα πολλά. Είναι μια μελέτη που ξεκίνησε από το 2006 επί κύριου Λεόντιου. Το 2010 σταμάτησε. Το 2012 ως βουλευτής, το Δεκέμβριο του 2012, έκανα ερώτηση για τα 160 χιλιάρικα αυτά. Τότε ήταν υπουργός ο κ. Χρυσοχοίδης, για να δοθούν, για να τελειώσει η μελέτη αυτή, για να βγουν κατεύθυνση δημοπράτησης. Δεν δόθηκαν ποτέ. Δόθηκαν όμως το 2020, και εδώ θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Διευθυντή του Νταούλα που ήταν στο γραφείο του κ. Καραμαλίου, ο οποίος πίεσε να δοθούν τα χρήματα αυτά για να τελειώσει αυτή η μελέτη, όπου πια τις επόμενες μέρες θα είναι υπογραφή και τα τεύχη δημοπράτησης. Η οριστική μελέτη και η υπογραφή των τεύχων δημοπράτησης αποτελεί για το Δήμο της Ιστώμου Αράχοβας Αντίκειρας ένα ακόμη μεγάλο βήμα για να μπορέσει η Αράχοβα να φτάσει στη γραμμή εκκίνησης για την υλοποίησή της. Ακόμα τη χρηματοδότηση δεν ξέρουμε από πού θα είναι. Όποιος λέει ότι ξέρει, σας το λέω υπεύθυνα, κανένας δεν γνωρίζει αυτή τη στιγμή. Γίνουν προσπάθειες με την κυβέρνηση να δούμε πού θα εντάξει αυτό το έργο, το οποίο είναι περίπου ένα έργο στα 170 εκατομμύρια. Ένα μεγάλο έργο. Άρα, με λίγα λόγια, έχουμε μέχρι αυτή την ώρα τη μελέτη ολοκληρωμένη. Ναι, και τα τεύχη δημοπράτησης θα είναι υπογεγραμμένα μέχρι τέλος Αυγούστου. Θα έχουν πέσει υπογραφές. Το κόστος του έργου με τις απαραίτητες απαλωτριώσεις εκτιμάται ότι ίσως φτάσει και τα 180 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο θα περιλαμβάνει οδική σύραγγα κυκλοφορίας οχημάτων διπλής κατεύθυνσης μήκους 1,6 χιλιόμετρων, μία διαμήκη, τέσσερις εγκάρσιες σύραγγες διαφυγής συνολικού μήκους 1,4 χιλιόμετρα, δύο ανισόπεδους κόμβους, ένα ενισόπεδο κόμβο, 8 γέφυρες και παράπλευρο οδικό δίκτυο. Από εκεί και πέρα προχωράμε στη διαδικασία με τα τεύχη δημοπράτησης, με την μελέτη της κομμάτων, που υπάρχει ήδη, όλα αυτά για να δούμε χρηματοδότηση. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Υπάρχουν ιδέες, αλλά δεν θέλω να πω κάτι το οποίο άμα δεν είναι κάτι επίσημο. Έτσι, γιατί τα υπόλοιπα που γράφονται δεν ισχύουν. Αυτό το λέω υπεύθυνα. Η ολοκλήρωση κατασκευής της οδικής σύραγγας εγγυάται την ασφάλεια της περιοχής, των επισκεπτών, των διερχόμενων οδηγών, ενώ απελευθερώνει τη δημοτική ενότητα της Αράχοβας. Είναι θέμα ασφάλειας για μας, γιατί σκεφτείτε να γίνει ένα ατύχημα κάτι στην Αράχοβα, είναι εθνική οδός, ένα σοκάκι στην κυριολεξία, πρέπει να είναι μέσα λεωφορεία. Όλα αυτά δεν υπάρχει καμία ασφάλεια στον δρόμο αυτόν που υπάρχει αυτή τη στιγμή, για να είναι εθνική οδός, να πηγαίνουν στο δεύτερο μεγαλύτερο σε επισκεψιμότητα μνημείο που υπάρχει στη χώρα μας, τους Δελφούς, και στο μεγαλύτερο χιονοδρομικό κέντρο της χώρας.